Απλά το θετικό για μένα είναι ότι μέσα σε τρεις μέρες που έχουμε κάνει κάποιες προπονήσεις με τον καινούριο προπονητή, καταφέραμε να βγάλουμε κάποια πράγματα, τουλάχιστον τρόπο σκέψης που θέλει να παίξουμε. Και προσπαθήσαμε να τα αφομοιώσουμε λίγο στον τρόπο παιχνιδιού μας. Και αυτό είναι ευχάριστο γιατί μέσα σε τρεις μέρες καταφέραμε και βγάλαμε κάποια από τα πράγματα που ήθελε. Προσπαθώ να μείνω συγκεντρωμένος. Ο Ρομπέρτο ήταν και είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα στο χέρι μου είναι να καταφέρω να βγάλω στο πρόσωπο τους ανθρώπους που με εμπιστέψανε, τον πρόεδρο και τη διοίκηση και τον Αλέκο Δωράντο, και να καταφέρω να τους βγάλω στο πρόσωπο και τον εαυτό μου πάνω απ' όλα. Καταρχήν ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Ήταν στις προπονήσεις πάρα πολύ σωστός. Δούλευε κάθε μέρα πολύ σωστά και πολύ σκληρά, σαν να μην ήταν αυτός ο βασικός. Και αυτό ήταν ένα κίνητρο για όλους μας και πήραμε πράγματα. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε και εμείς με το ίδιο μοτίβο και την ίδια δουλειά. Στον εγχώριο, σε χώρες διοργανώσεις είναι πάντα το ίδιο, πρωτάθλημα και κύπελο. Από εκεί και πέρα, μεγάλο στόχος, έτσι όπως έρθαν τα πράγματα, είναι να βγούμε καταρχήν στο Champions League. Το οποίο πιστεύω θα το χαρεί και ο κόσμος του Ολυμπιακού περισσότερο από τις άλλες φορές που βγαίναμε κατευθείαν. Οπότε είναι ένας μεγάλος στόχος να βγούμε και από εκεί και πέρα κοιτάμε σιγά σιγά στόχο-στόχο. Εννοείται ότι θα είναι το ίδιο, θα είναι δύσκολο γιατί έχουμε δύο προγραμματικούς γύρους. Από εκεί και πέρα είναι σίγουρα στο χέρι μας, είμαστε πολύ μεγάλη ομάδα, είμαστε το φαβορί, κακά τα ψέματα, και πρέπει να δικαιώσουμε το όνομα του φαβορί και στο γήπεδο. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν χρειάζονται αυτές οι συγκρίσεις. Ο κύριος Σίλβα έκανε άφησε το δικό του ρόλο στον Ολυμπιακό. Από εδώ και πέρα ο κύριος Βίκτορ ελπίζουμε να χτίσει κάτι ακόμα περισσότερο και ακόμα μεγαλύτερο. Εντάξει, σίγουρα είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα, αλλά είναι κάτι πολύ ωραίο και σημαντικό. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Σίγουρα υπάρχει κούραση γιατί κάνουμε αρκετές διπλές προπονήσεις, αλλά αυτό είναι λογικό γιατί φορτώνουμε τώρα για να είμαστε εντάξει μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Σίγουρα υπήρχαν κάποιες κουβέντες και πίστευα ότι ίσως θα βρίσκομαι κι εγώ στην προετοιμασία της πρώτης ομάδος. Σίγουρα είναι, το έχουμε καταλάβει ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δεν περιμένει τους παίκτες. Πρέπει να είσαι έτοιμος και πρέπει να δείξεις ότι αξίζεις και αντέχεις στην πίεση και στο όνομα του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το σημαντικό και πιστεύω το έχουμε καταφέρει και οι τρεις μικροί που ερχόμαστε για πρώτη φορά. Με σκληρή δουλειά και υπομονή όλα γίνονται και πιστεύω ότι υπάρχει μέλλον. Και πιστεύω ότι μπορούμε να καθιερωθούμε με κάποιο τρόπο άμα δουλέψουμε καλά. Και ναι, σίγουρα ο προπονητής είναι πάρα πολύ καλός, μας μιλάει συνέχεια, μας δίνει πολύ σημαντικές συμβουλές και προσωπικά. Και το βλέπουμε γιατί το ζει μέσα στην προπόνηση και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ.